MASTERCHF, φέτος, το παιχνίδι παίζεται διαφορετικά, σκληρές δοκιμασίες από νωρίς και οι δικαιολογίες δεν είναι αρκετές για να κρατήσουν το όνειρο του ζωντανό. Μια νέα εβδομάδα ξεκινά, η πέμπτη κατά σειρά, για τους 16 υποψήφιους μάγειρες του MasterChef 5, όνειρα σε άσπρο και μαύρο θυμίζει η κουζίνα του διαγωνισμού, όπως ορίζει το ζητούμενο της σημερινής δοκιμασίας του Mystery Box. Άλλοι είναι χαρούμενοι, άλλοι υπεραισιόδοξοι, όμως όλοι καταφέρνουν να βγάλουν πιάτα, που ικανοποιούν γευστικά, αν και δεν κινδυνεύουν με αποχώρηση σε αυτή τη διαδικασία του διαγωνισμού, αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση για τους υποψήφιους να ακούν το όνομα τους ανάμεσα στα καλύτερα πιάτα και να πηγαίνουν μπροστά στους κριτές για να δοκιμάσουν την προσπάθεια τους. Ο νικητής ή η νικήτρια του Mystery Box κινείται με στρατηγική μαεστρία, σε αυτό το τόσο σημαντικό σημείο του διαγωνισμού, έχοντας διαθέσιμα κάποια από τα καλύτερα, έως τώρα, πλεονεκτήματα. Στο τεστ δημιουργικότητας, ένα μισάωρο είναι αρκετό για να γκρεμίσει τα όνειρα κάποιον και για να ανεβάσει την αυτοπεποίθηση κάποιων άλλων. Οι τρεις σεφ κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, μιλάνε με σκληρά λόγια στους υποψήφιους, καθώς λάθη που κάνουν οι αρχάριοι στη μαγειρική αλλά και φθηνές δικαιολογίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά, πολλά τα δάκρυα και τα παράπονα από τους υποψήφιους προς αποχώρηση με τις χειρότερες προσπάθειες.